Ναι, Γεώργιος Κυρίτσης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Αναβλήθηκε σήμερα η υπόθεση με τους τέσσερις κατηγορούμενους για τα γεγονότα τα οποία είχαν δημιουργηθεί στις Κουριές αρχές Σεπτεμβρίου του 2012. Η δίκη αναβλήθηκε διότι ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους νοσηλεύεται με έντονα καρδιολογικά προβλήματα στο νοσοκομείο Πολυγύρου και για λόγω συναφής αναβλήθηκε για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Με τι κατηγορίες ήταν οι κατηγορίες είναι στάση, διατάραξη κοινής ειρήνης και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διότι κατηγορείται ένας ότι κρατούσε κάποια πέτρα στο χέρι. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Αναβλήθηκε η υπόθεση για τον Γενάρη του 2014. Έλα λοιπόν να μας πεις. Κατηγορούμενος είμαι. Απόπειρα πρόκληση σωματικής βλάβης. Τη μέρα που με συνέλαβαν φορούσα σαγιονάρες, βερμούδα και αν αυτό είναι επικίνδυνο, ας θέλουν και αυτοί που βγάζουν συνόμους να το πούνε. Παλεύουμε απλά για τον τόπο μας, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εκεί που μεγαλώσαμε και εμείς, να μπορούν να πιούν νερό από εκεί που πίναμε και εμείς και για κανένα προσωπικό μας όφελος. Ενώ οι άλλοι παλεύουν απλά μόνο και για το μεροκάματό τους, όπως και εμείς παλεύουμε για το μεροκάματό μας, γιατί εμείς είμαστε, δουλεύουμε σε τουριστικές επιχειρήσεις και αυτές θα χαθούν. Τα άλλα που λένε ότι όλα είναι όμορφα και ωραία είναι ψεύδι και δεν συμβαδίζουν. Μου είχαν 5 ώρες χειροπέδες και δεν μου τις έβγαζαν, επειδή ήμουν τόσο επικίνδυνος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, απλά η δικαιοσύνη πιστεύω να αποφανθεί σωστά. Είμαι ο Σουγιάννης Ιωάννης, καταδικάζομαι για διατάραξη κοινής ησυχίας. Κατηγορούμε. Η σύλληψη έγινε μέσα στο χωριό, καμιά σχέση με τις Κουριές, με τα επεισόδια που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο. Και ο λόγος ήταν απλά επειδή αντιδρούμε σε αυτή την επένδυση και μας έγινε η σύλληψη. Παλεύουμε όλοι μας για τα παιδιά μας, για ένα καλύτερο αύριο. Δεν είμαστε όπως μας έχουν κατονομάσει όλοι βολεμένοι και το δημοσίο. Όλοι παλεύουμε για ένα μεροκάματο. Δηλαδή λέτε ότι δεν είχατε καμία σχέση με την διαδήλωση πάνω στην πορεία. Δεν πήγατε πάνω στην πορεία. Ούτε καν στην πορεία. Η σύλληψη έγινε στο ιερό προσκήνιο Μεγάλης Παναγίας. Ούτε καν. 3 χιλιόμετρα μακριά. Απλά επειδή είμαι αντιδρών με αυτή την επένδυση, το ξέραν η ασφάλεια και με συνέλαβαν. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Εντάξει, παιδιά. Να μπουν μέσα να δουν τα παιδιά τους. Είναι πράγματα αυτά. Είναι τι κάνει η αστυνομία αυτές τις μέρες. Συνομή μπορώ να περάσω, δεν έχω το δικαίωμα. Δεν αφήνουν οι δικαστικοί λένε. Δεν είστε πατεράδες. Y el día totero.
μέσα! Για ηλεκτρικά! Είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά! Yeah.
κατάλαβες Κύρκος. Εμπρός, λαέ, στην πρώτη τη γραμμή, να διώξουμε το Ποπολά απ' τη Χαλκιδική. Εμπρός, λαέ, στην πρώτη τη γραμμή, να διώξουμε το Ποπολά απ' τη Χαλκιδική. Εμπρός, λαέ, απ' τη Χαλκιδική γραμμή, πρώτη μας εκατό.